Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς», όπου θα παρακολουθήσουμε στο νέο κύκλο. Οι πυροβολισμοί ξεκινούν από το πρώτο κιόλας επεισόδιο. Στο φινάλε του δεύτερου κύκλου είδαμε τα τσιράκια του Δημοσθένη να εισβάλλουν στο σπίτι του Ισίδωρου και να κρατούν όμοιρους τους Βρετάκους. Ο Ισίδωρος, προκειμένου να σώσει την οικογένειά του, άρπαξε το όπλο και έπειτα ακούστηκαν πυροβολισμοί μέσα από το σπίτι. Το ερώτημα που μας απασχολεί όλους είναι ποιος πυροβολήθηκε και από ποιον. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δημοσθένης θα μάθει πως τα τσιράκια του τα έκαναν μαντάρα και πως μπήκαν στο σπίτι και κράτησαν όμοιρους τους Βρετάκους. Σίγουρος πως όλα θα τυναχτούν στον αέρα, τους υπόσχεται πως θα τους βοηθήσει, αλλά κάνει ακριβώς αντίθετο. Οι επόμενες ώρες είναι πολύ κρίσιμες. Κάποια κορμιά πέφτουν νεκρά στο σπίτι του Ισίδωρου Βρετάκου. Ποιοι όμως είναι αυτοί που θα χάσουν τη ζωή τους στον βωμό του χρήματος? Ο ένας που πέφτει στο έδαφος είναι ο ληστής που ορμά στον Ισίδωρο. Εκείνος τον πυροβολεί με την καραμπίνα και τον αφήνει αιμόφυρτο στο έδαφος. Οι κουκουλοφόροι εγκληματίες τρελαίνονται και ορμούν για να τον βάλουν στη θέση του. Άρα ο Ισίδωρος θα γλιτώσει ή θα τον βάλουν στο μάτι και αυτόν.